Καλησπέρα, παιδιά. Καλώ ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι της Μοτοκίνηση. Αρχικά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί αγκαλιάσατε πάρα, πάρα πολύ το QA. Ε, ήταν πάρα πολύ καλά και θετικά τα σχόλιά σα. Έχετε ρίξει στο τραπέζι ότι ίσω μία φορά το μήνα θα πρέπει να απαντάμε σε κάποιε ερωτήσει, τι οποίε θεωρώ ότι είναι και είναι κάποιε που απλά είναι απορίε, αλλά καλό είναι να λύνονται και να μην διαιωνίζονται. Οπότε να ξέρετε ότι έχει πέσει στο τραπέζι για τα καλά το αν θα κάνουμε πιο συχνά κάποια QA, γιατί ήταν το πρώτο το οποίο κάναμε και θεωρούμε ότι είχε επιτυχία. Και λύσαμε αρκετά θέματα και δεν προλάβαμε να απαντήσουμε σε όλε τι ερωτήσει δικέ σα. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και αν το δρομολογήσουμε και καθιερωθεί, νομίζω ότι θα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και θα έχετε όλο και λιγότερε απορίε. Το θέμα του σημερινού μα βίντεο, παιδιά, είναι κράνο, αλλά ένα κράνο βγαλμένο από το μέλλον. Το έχω πει βέβαια σε βιντεάκι του Γιώργου πολύ παλιά, όταν είχε πρωτοβγεί και είχαμε ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Έχει εξελιχθεί περισσότερο, έχει βγει ο αντικαταστάτη του. Είναι ένα κράνο, παιδιά, το οποίο είναι βγαλμένο από το μέλλον, όντω. Θεωρώ ότι είναι το μέλλον. Είναι flip-up και δεν είναι flip-up. Πιο συγκεκριμένα, παιδιά, α μιλήσουμε για το Valiant 2 τη LS2, το οποίο είναι ένα modular κράνο που έχει όμω αρκετέ διαφοροποιήσει από ένα modular flip-up κράνο. Είναι πιο συγκεκριμένα. Ε, το... Το συγκεκριμένο Steel Cranus που πηγαίνει όλο το σαγόνι πίσω. Σίγουρα το έχετε δει. Θα σα πω σε πολύ λίγο και πού το έχετε δει, γιατί σε πολλού άρεσε το μυαλό και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Το βγάζουν τρει εταιρείε. Οι δύο πρώτε που το βγάλαν παιδιά ήταν η Shark και η 2 οι οποίε είχαν και πολλά δικαστήρια μεταξύ του, κονταροχτυπιόντουσαν. Η μία, α το πούμε, αντέγραφε την άλλη, γιατί πάντα γίνεται αυτό. Και η τρίτη εταιρεία, η οποία το βγάζει και θεωρώ δεν το πετυχαίνει τόσο καλά όσο η Shark και η 2 είναι η Aero. Γενικότερα έχει. Πουλήσει πολύ περισσότερο Αρχικά θεωρώ η ls μετά η Shark και μετά η Aero. Η ls και η Shark είναι κοντά. Τώρα ποιο είναι καλύτερο, είναι σχετικό αυτό. Θε να μα πει τι διαφορέ από το Valiant αντένα με το Valiant 2 Σε σχέση με το Valiant αντένα, το Valiant 2 παιδιά έχει βελτιώσει πάρα πολύ την εσωτερική επένδυση. Έχει κάνει τη ζελατίνα πιο μεγάλη. Έχει βάλει υποσιάγωνο πολύ μεγαλύτερο που το άλλο δεν είχε γιατί είχε πρόβλημα το υποσιάγωνο όπω έβρισκε έβρισκ και έβρισκε πίσω. Το έχει μελετήσει και αυτό γιατί είχαν πάρα πολλοί κόσμο και θέμα στο υποσιάγωνο. Έχει κάνει Max Visor το pinlock με σκαψίματα πάνω κάτω και πιάνει, αγκαλιάζει όλη τη ζελατίνα. Έχει κάνει ένα ακραίο ξεκούμπομα τη ζελατίνα, το οποίο παιδιά έρχεσαι εδώ και απλά τραβά αυτό. Και από την άλλη μεριά και η ζελατίνα βγήκε ακαρία. Το παλιό έπρεπε να έχει ένα πινάκι να πιέζει και να το βγάζει. Εδώ δεν θέλει ούτε εργαλείο ούτε τίποτα. Έρχεσαι εδώ, κουμπώνει μία μεριά και την άλλη μεριά. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Έχει, θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται παιδιά στη ζελατίνα στο πάνω μέρος να έχει το ξεκούμπωμα της ζελατίνας. Αν σκεφτείτε κι εσείς δεν μπορεί να το έχει στο κάτω μέρος γιατί είναι ένα κράνος το οποίο είναι modular, έχει κάτι ακραίο. Όταν πας να το κλείσει, έχει τον καλύτερο μηχανισμό στον κόσμο που έχει 5 χρόνια εγγύηση, σηκώνεται αυτόματα και κουμπώνει. Wow! Και... Αυτό δεν το, το... το παλιό. Και το παλιό το έχει, ναι γιατί δεν μπορεί να κλείσει. <Σελίδευση> Και το, το καλύτερο είναι ότι και όταν το ανοίγει, το σπρώχνει και πάει και το περνάει από πάνω και πάει πίσω. Λοιπόν, αρχικά ένα-ένα τα ζητήματα. Θα σα πω πρώτα που το έχετε δει πάρα πάρα πολύ σε λευκό χρώμα το συγκεκριμένο κράνο, το Valiant 1. Γιατί ακόμα δεν είχε βγει το Valiant 2. Είχε κάνει μια τρελή συμφωνία η αστυνομία με την Ελεστού. Είχε πάρει και πολλά κράνη χορηγία και πάρα πολλά σε πολύ καλή τιμή. Οπότε τα έχετε δει πάρα πολλά από αυτά στην αστυνομία. Θεωρώ ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή γιατί κάνουν πολύ σκληρή χρήση και καθημερινή. Οπότε αν κάποιο έχει απορία, είναι καλό, δεν είναι καλό. Και δεν μιλάω μόνο για το Ελεστού. Μιλάω για γενικά για αυτήν τη φιλοσοφία κρανών, τα modular. Και για τη μηχανή και για τα αυτοκίνητα, ναι. Οπότε, παιδιά, με μία ερώτηση σε έναν αστυνομικό ο οποίο έχει αυτοκράνο και το φοράει 8 ώρε τη μέρα και το φοράει συνέχεια 365 μέρε το χρόνο, είναι ό,τι καλύτερο από διαφήμιση να ρωτήσει τον ίδιο. Είναι καλό, δεν είναι καλό, είναι αξιόπιστο, τελικά σε βολεύει, δεν σε βολεύει. Κάτι μαγικό που έχει το συγκεκριμένο κράνο είναι ότι όταν πηγαίνει παιδιά πίσω, το κέντρο βάρου ρυθμίζεται πάρα πολύ σαν ένα jet κράνο, δεν είναι σαν τα ανοιγόμενα τα οποία έχουν κάπου εδώ πέρα παιδιά το σαγόνι και είναι αντιαεροδυναμικά και. Χάνουν τελείω τη βαρύτητά του. Είναι τελείω. Όλο το κέντρο βάρου το χάνουν. είναι... Και σε βάθο χρόνου από, το, από το, με το, με το, την κόντρα του αέρα, χαλάει ο μηχανισμό. Εντάξει, τα... χαλάει. έχεις θέματα στον αυχένα, πολλά... είναι πολλά τα θέματα, δεν είναι ένα. Δεύτερο και πολύ σημαντικό πρώτον είναι το κέντρο βάρου, η αεροδυναμική, το τι έχει τη λευκή ζελατίνα εκτό από τη φημαία που έχει εσωτερικά. Εκτό από αυτήν εδώ τη ζελατίνα πρέπει να σκεφτεί ότι έχει και την διάφανη. Δηλαδή τώρα εμεί έχουμε ένα jet κράνο το οποίο κατεβαίνει πολύ χαμηλά. Τώρα είναι jet. Τώρα είναι full face. Δηλαδή έχει ένα κράνο το οποίο κάνει τα πάντα. Σίγουρα αριστερεί παιδιά σε, από ένα full face κράνο στο βάρο. Δηλαδή το συγκεκριμένο είναι Excel και είναι 1700 γραμμάρια. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ. όλα τα ανοιγόμενα είναι βαριά, αλλά εδώ έχει δύο κράνη σε ένα. Γιατί το flip-up δεν μπορεί να το πει jet, γιατί καταργεί τη διάφανη ζελατίνα. Ενώ αυτό δεν την καταργεί. Εδώ τώρα έχει ένα jet crane. Από κούμπωμα έχουμε το κλασικό μικρομετρικό κούμπομα, το οποίο όμω είναι μεταλλικό, δεν είναι πλαστικό. Γενικότερα σε κράνη πόλη. Το προτιμάνε αυτό ακόμα και στα κρυβά κράνη. Είναι το ίδιο κόμπομα ακόμα και με το SOE, α το Neotech. Το προτιμάνε γιατί είναι πολύ εύχριστο και γρήγορο και με γάδια και με γυμνοχέρι χέρι. Είναι γενικά πολύ πιο καθημερινό, α το πούμε, το κούμπομα. Ε, το συγκεκριμένο κράνο με τα γραφικά κοστίζει 365 ευρώ. Πόσα σχέδια βγάζει σε γραφικά. Γενικά στο Valiant 2 βγάζει, αν θυμάμαι καλά, 8 σχέδια και βγάζει, αν μπορείτε να το δείτε κι αυτό. Άννα, πε μα εσύ τώρα που είσαι λίγο με τη χημία τι είναι ακριβώ αυτό. Αστερισμοί. Αστερισμοί είναι. Τέλο πάντων, νομίζω ότι λε και είναι κάτι τη χημία, μοριακά σύμβολα. Δεν ξέρω τώρα, το θεωρώ πολύ μοντέρνο και ιδιαίτερο. Έχει μοβ, ροζ, θαλασσί. Είναι το τετ, την τεχνολογία ναι, ναι, και είναι ένα κράνο που παραπέμπει στην τεχνολογία πάρα πολύ. Αεραγωγό μπροστά, δύο αεραγωγοί πάνω. Αεραγωγό πίσω για την απαγωγή του αέρα. Εδώ είναι το γυαλάκι του ηλίου, όπω και προείπαμε. Έχει και δύο αεραγωγού οι οποίοι είναι πίσω για την απαγωγή του αέρα, οι οποίοι δεν ανοιγοκλίνουν. Είναι, είναι, και αυτή και αυτή μόνιμα ανοιχτή. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα να περάσει το νερό. Είναι καθαρά, παιδιά, η απαγωγή του αέρα δεν μα ενοχλούν ούτε έχουν θόρυβο ποτέ. Το κράνο, σαν κράνο, έχει δύο χρόνια εγγύηση και σαν μηχανισμό, επειδή η εταιρεία είναι. Γενικά οι πατέντε αυτοί έχουν, όπω είπα και νωρίτερα, άπειρε διαμάχε ακόμα και με τη ΣΑΡΚ. Επειδή είναι πάρα πολύ σίγουροι για την πατέντα την οποία έχουν φτιάξει το μηχανισμό, ο μηχανισμό, παιδιά, έχει πέντε χρόνια εγγύηση. Δηλαδή, ό,τι και αν πάθει ο μηχανισμό, στα πέντε χρόνια σε καλύπτει με αντικατάσταση μηχανισμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν κάποιο δεν έχει δει αυτή τη φιλοσοφία κράνου. Που αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια τα flip-up θα αρχίσουν να μπαίνουν στην άκρη και αυτά εδώ τα, του είδου τα κράνη θα αρχίσουν να παίρνουν τη θέση του γιατί είναι σε πάρα πολλού τομεί πολύ καλύτερα και πολύ πιο βολικά στη χρήση γιατί μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα με αυτό το κράνο. Απλά θεωρώ ότι σε πολλοί κόσμο τον οποίο δεν του είναι τόσο γνώριμο, του προβληματίζει. Μήπω επειδή όταν έχει περισσότερα χαρακτηριστικά παθαίνει περισσότερε ζημιέ και έχει περισσότερα προβλήματα. Οπότε σίγουρα θεωρώ ότι πολλοί κόσμο θα είναι σκεπτικό. Κάτι το οποίο θα μπορεί να του αποβάλει το άγχο είναι να ρωτήσουν Παι, παιδιά ένα αστυνομικό ο οποίο όπω είπα νωρίτερα το κάνει καθημερινή Χρήση, σκληρή. σκληρή, επίσης παιδιά εκτός από τη χρήση που κάνουν το ανοιγοκλίνουν και πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα είτε για να πάρουν αέρα, είτε για να πιουν νερό, είτε για να σταματήσουν να κάνουν μια παρατήρηση οπότε είναι πάρα πολύ απλή η κίνηση, το ανοίγουν και κάνουν τη δουλειά τους οπότε η χρήση είναι πάρα 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 πολύ σκληρή, Χειμώνα, βροχή, καλοκαίρι, τα πάντα Ωραία, να σε ρωτήσω, φοβορείς ε, εσωτερικό, πώ θα πάμε. Γιώργο, το εσωτερικό του είναι ό,τι καλύτερο. Εννοείται πω αφαιρούνται και οι παρουσία ανταλλακτικά και τα μάγουλα και η πάνω επένδυση. Είναι αντιβακτηριδιακά. Αφαιρούμε απλενόμενα, εννοείται. Και είναι τρομερή η ποιότητά του και η εφαρμογή του είναι ακραία. Δηλαδή, αν κάποιο έχει το βάλει αντένα, αν με ρωτάτε, έχει τόσε διαφορέ το βάλει αντένα που αξίζει να κάνει την αλλαγή. Όχι αν έχει ένα βάλει αντένα καινούριο, αλλά έχει βελτιώσει. Κάποια πραγματάκια, ακόμα και την επένδυση, α πούμε, που είπα και, τη... και το μηχανισμό τη ζελατίνα και τη ζελατίνα που είναι πιο μεγάλη και το υποσιάγωνο το οποίο το παλιό είχε θεματάκι και παίρνει ο αιώνα πολύ περισσότερο. Οπότε και κρύωνες και έκανε βουητά. Γενικά είναι, αν με ρωτάτε, το ιδανικό, το ιδανικό κράνο για διανομέα. All, για... all around. Και για έναν άνθρωπο. Α πούμε, ο πατέρα μου που νιώθει μια κλειστοφοβία όταν φοράει ένα full face κράνος, έχει πάρει αυτό το κράνο. Δυστυχώ πολλέ φορέ το έχει συνέχεια ανοιχτό. Το θεωρώ κακό, παιδιά. Δεν το θεωρώ καλό. Γιατί ξεχνιόμαστε όλοι και είμαστε. Παρ' ένα α το πούμε που δεν το θεωρώ κι αυτό. Αλλά κουβαλά το σοβαρό για να το έχει συνέχεια έτσι. Δηλαδή, τον πατέρα μου το θεωρώ πολύ κακό. Αυτό τον βλέπει συνέχεια με ένα κράνο να είναι έτσι. Το παίρνει παιδιά το κράνο για να το χρησιμοποιήσει κλειστό. Και όταν σταματήσει ένα φανάρι, θε να το βάλει, έχει πολύ ζέστη, θε να κάνει μια δουλειά. Το ανοίγει. Δεν είναι για να το έχει συνέχεια ανοιχτό, είναι για να το έχει κλειστό 80% και ένα 20% ανοιχτό. Απλά πολλοί κόσμοι, παιδιά, επαναπαύεται στην άνεση που έχει όταν είναι ανοιχτό και δεν σκέφτεται και το έχει μονίμως ανοιχτό, με αποτέλεσμα να μην του παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια την οποία θα μπορούσε να έχει με το να είναι κλειστό. Το ίδιο, παιδιά, κράνω σε μονόχρωμο είναι στα 3,39, ενώ όπω προείπα το συγκεκριμένο και άλλα γραφικά είναι στα 365. Το προηγούμενο το βάλε 1, υπάρχει ακόμα και βγαίνει, θα το καταργήσει σιγά σιγά, είναι στα 279 ευρώ το μονόχρωμο. Θεωρώ παιδιά ότι το ένα έχει 279, το άλλο έχει 339. Θεωρώ ότι αξίζει τη διαφορά τη τιμή. Δεν έχουν 200 ευρώ. Είναι, είναι, πολύ φυσιολογική η διαφορά τη τιμή και η ποιότητα και η εξέλιξη που έχει το Βάλεαν 2. Οπότε, σίγουρα, αν δεν μπορεί να πα στο Βάλεαν 2, να πα στο Βάλεαν 1. Αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά value η διαφορά που έχει το ένα με το άλλο και την αξίζει αδιαμφισβήτητα. Oh! Αδιαμφισβήτητα, yes! Κάπου εδώ, παιδιά, θα κλείσουμε το βίντεο. Θέλω, επειδή θεωρώ πάρα πολύ από εσά και αστυνομική και μία αστυνομική το έχετε και το έχετε κάνει χρήση, θέλω, παιδιά, να μου πείτε και τα καλά και τα κακά για να τα δούμε από κάτω και να τα σχολιάσουμε. Γιατί σίγουρα πάντα και από ένα πολύ καλό κράνο δεν υπάρχουν μόνο καλά σχόλια, υπάρχουν και κακά σχόλια και αυτά είναι που θέλουμε να ακούμε περισσότερο για να τα αναλύουμε και να δούμε και αν κάπου φταίτε εσεί ή φταίμε εμεί, φταίει το κράνο. Οπότε να τα δούμε, να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε γιατί σίγουρα παιδιά πάντα με την κουβέντα λύνονται όλα. Οπότε αυτά από εμά. Ευχαριστούμε ακόμη μια φορά για όλη αυτή την αγάπη που μα δίνετε. Εννοείται πω θέλουμε, το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, τα like, τα subscribe και τα share σα. Κυριακή θα πάμε πίστα για να τραβήξουμε βίντεο για τη μοτοκίνηση. Παιδιά την Κυριακή θα είμαστε στην πίστα, το βιντεάκι το κάνουμε. Πολύ νωρίτερα από την Κυριακή, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Θα γυρίσουμε πολλά βιντεάκια και το Σάββατο και την Κυριακή με τα καινούργια project τα οποία έχουμε πει. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι τη μοτοκίνηση. Αυτά από εμά. Καλή συνέχεια.